Κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων ενδεχομένως να κρύβεται πίσω από την άγρια συμπλοκή στο Λάπα το βράδυ της Τρίτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο Πακιστανοί χτύπησαν με πέτρα στο κεφάλι έναν 27χρονο ομοεθνή τους, ενώ τον απείλησαν με μαχαίρι. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο δράστες ζήτησαν από τον 27χρονο να τους δώσει 2 ευρώ για κάθε ημερομίσθιό του. Φαίνεται ότι λειτουργούν ως μεσολαβητές για να βρουν εργασία οι αλλοδαποί στα χωράφια του κάμπου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζει η αστυνομία, η περίπτωση του 27χρονου δεν είναι η μοναδική. Οι δύο από τους τρεις δράστες συνελήφθησαν από το τμήμα ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας και σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων. Ο τρίτος δράστης αναζητείται, ωστόσο η αστυνομία γνωρίζει τα στοιχεία του. Οι έρευνες γίνονται από το τμήμα ασφάλειας της Δυτικής Αχαΐας. Εκτιμάται ότι η αστυνομία θα βρεθεί μπροστά και σε άλλες περιπτώσεις εκμετάλλευσης αλλοδαπών.